Η μοίρα Τέλος πολέμου και αρχή του άλλου εμφυλίου Απόγευμα ήταν και σούρουπο όταν στην εξώθερα φάνηκε γυναίκα σκητροπή Με το πάνινο τσουβαλάκι υπομάλης ανεβαίνοντας τα σκαλιά Στάθηκε στο μικρό κεφαλόσκαλο μουρμουρίζοντας λόγια ακατάληπτα Επέτης ήταν και έμοιαζε καταθλιμμένη ζητώντας ξερό ψωμί Κατά τη συνήθεια τότε μοίρα μαύρη με τους κύκλους στα μάτια. Μας κοίταξε βαθιά και όταν η μάνα από μέσα φώναξε «Περίμενε, περίμενε» γνώριζε την ώρα και τίμαζε τα φτωχικά της πρόσφορα στη δύστυχη. Εκείνη, πάλι μιλώντας σιγαλά, κουνώντας το κεφάλι, μια δω, μια στο πλάι, δεν έμεινε. Γύρισε τη μαύρη πλάτη και το πρόσωπό της οπισθοχωρώντας, σαν από τον κάτω κόσμο. Να βγει από την εξώθυρα, να μπει στο έργο στις νύχτας, χαμένη πάλι.